Γεια σας! Είμαι η Γκρικάτ κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Σας έχω! Όταν πήγαμε και κάναμε το next day shooting για την Μπέμπα, για τη βάφτισή της, και τι κάναμε μετά, και σας έχω και γαργαλιστικές λεπτομέρειες, σας έχω βόλτα στην κακιά θάλασσα και όχι μόνο. Σας έχω εκπληκτικό hack, εκπληκτικό DIY που βρήκα από βίντεο του TikTok για να φτιάξω κάτι υπέροχο για το Σπύρο, άκρος εκπαιδευτικό και άκρος διασκεδαστικό για τώρα τον Αύγουστο. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε, γιατί αυτό το τελευταίο μου βγάζει την ψυχή ανάποδα. Φύγαμε! Στη φωτογράφηση της Δήμητρα, στο Next Day Shooting, ήταν πάρα πολύ ωραία, πήγαμε σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, αλλά το κακό είναι ότι η Δήμητρα, να το πω τώρα, ήταν κουρασμένη, βασικά έχει βγάλει δόντι, ναι παιδιά έχει βγάλει δόντι, και πραγματικά δεν την παλεύει καθόλου, εμάς μας είχε τελειώσει και το τζέλ, πήραμε το βράδυ της ίδιας μέρα και δεν καταφέραμε να την συνεφέρουμε, αλλά εσείς θα δείτε την ωραία τοποθεσία, τι φορούσε η Δήμητρα, γιατί φορούσε τα βαφτιστικά της, και θα δείτε και πού πήγαμε μετά. Και πάμε να το δούμε και σας έχω παρασκήνιο στο τι έγινε μετά. Έχουμε φτάσει λοιπόν για το next day shooting με την αγαπημένη μας Δήμητρα. Μόλις φτάσαμε, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα κάτσουμε για να κάνουμε τη φωτογραφία, αλλά okay, θα δείξει. Είναι πάρα πολύ όμορφα και έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έχουμε πάρει εδώ και σούπερ εξοπλισμό. Μας ζήτησε ο φωτογράφος να φέρουμε φούσκες και τι καλύτερο από τις δικές μου φούσκες. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είμαι πλήρως εξοπλισμένη. Δήμητρα, πού είσαι εσύ με τα βαφτιστικά σου, με τα ωραία σου? One hour later. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν τη φωτογράφηση, η οποία ήταν λίγο ψηφιακή, η μικρή είχε λίγη γκρίνια, έχει ζέστη η αλήθεια είναι. Πάμε τώρα να πιούμε μία μαργαρίτα, παιδιά. Να πιούμε και λίγο νεράκι, να πιούμε δηλαδή την Μπέμπα, γιατί έχει αφόρητη ζέστη. Εγώ θα σας βάλω από κάτω ό,τι φοράω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάμε, φύγαμε, πάμε βόλτα γλυφάδα τώρα. Φύγαμε. Είναι κοπέλα μου. Λοιπόν, να σας πω ότι ο χώρος που είδατε ήταν στην Βούλα, αυτό δεν το είπαμε, και μετά πήγαμε γλυφάδα στο El Catrin, γιατί πραγματικά δεν αντέχαμε άλλο. Μου λέει ο άντρας μου, θέλεις να πάμε για μια μαργαρίτα? Λέω, ας πάμε, γιατί έτσι λιώς τη Δήμητρα έχω σταματήσει να τη θυλάζω όταν τρώει. Οπότε είχαμε και το απογευματινό της, δεν θα τη θύλαζε για τις επόμενες 2 ώρες, οπότε γιατί όχι, λέω, κανένα πρόβλημα. Πήγαμε και όχι μόνο ήπιαμε, αλλά και φάγαμε. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα, επειδή δεν πίνω, με πείραξε, δηλαδή με έφερε λίγο στο κέφι λίγο παραπάνω και το διασκέδαζε η γυναίκα, γιατί πραγματικά, παιδιά, θάσκαγα. Ήταν τόσο δροσερές οι μαργαρίτες, αχ, Παναγία μου, να είχαμε και μια τώρα. Τέλος πάντων, το αντιπαραέρχομαι και συνεχίζω. Να σας πω λοιπόν ότι μετά από αυτό, άλλη μέρα τώρα, γιατί σας τα έχω βάλει ό,τι να είναι μέρες, μην δίνετε σημασία στις μέρες, εσείς θα δώσετε σημασία στη ροή του βίντεο. Να σας πω ότι σιγά σιγά, όπως σας έχω πει, εγώ στο Σπύρο θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα δηλαδή εκτός το ότι παίζουμε κρυφτό, μπαλά, τα αυτοκινητάκια και. Θέλω να το κάνω δηλαδή πιο εκπαιδευτικού στυλ και πιο λεπτής κινητικότητας, γιατί είναι λίγο ατσούμπαλος, θα μου πεις, έτσι είναι το παιδί.
και είναι και αγόρι. Αλλά εντάξει, όσο μπορώ, εγώ θα βάλω το λιθαράκι μου. Τώρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έχω δει λοιπόν στο IKEA ένα φανταστικό sensory table, έτσι όπως το λέει. Θα το δείτε εδώ το sensory table αυτό. Αυτό είναι του IKEA. Και επειδή μας έχουν κάνει δώρο από την βάφτιση κιόλας του Σπύρου ένα τραπεζάκι, το οποίο είναι ένα κανονικό τραπεζάκι, ας πούμε, για μικρά παιδάκια, είδα εγώ στο TikTok ότι μπορείς αυτού του είδους το τραπεζάκι, που είναι, δηλαδή το IKEA έχει δύο τραπεζάκια, ένα κανονικό και ένα sensory. Αυτό είναι το κανονικό και αυτό είναι το sensory. Μπορείς λοιπόν το κανονικό να το κάνεις sensory. Βρήκα λοιπόν το βιντεάκι στο TikTok, αυτό εδώ που δείχνει πώς θα το κάνεις, και στην ουσία είχα το 95% των πραγμάτων. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το τραπεζάκι, ακριβώς το ίδιο με το τραπεζάκι του IKEA, όχι θέλω να το δεις. Και έχουμε και το αντίστοιχο καρεκλάκι, το οποίο θα φτιάξω μετά αυτό. Και αυτό λοιπόν που χρειαζόμουν στην ουσία είναι ένα ξύλο, για να βάλω τα ενδιάμεσα του τραπεζιού, ούτως ώστε να χωράνε αυτά τα δύο που είδατε, τα τάπερ, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς τάπερ, αλλά τέλος πάντων. Και να μπορέσω να το κάνω λοιπόν έτσι, να βάλω δηλαδή τα χωρίσματα, για να μπορέσω να κάτσουν πάνω τα τάπερ. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί? Γιατί φαίνεται εύκολο, αλλά παιδιά, καμιά φορά όταν κάνει ο άνθρωπος σχέδια, ο Θεός γελάει. Βάζω λοιπόν η δικιά σου την παραγγελία από IKEA για δύο τέτοια πραγματάκια. Τι πιο απλό, 3,5 ευρώ το ένα. Τη βάζω την παραγγελία και για εκεί βράδυ. Περνάει Δευτέρα, περνάει Τρίτη, πάει Τετάρτη. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, παίρνω τηλέφωνο. Άλλη, ξέρετε, λέει, εφταργάσιμες θέλει. Λέω, θέλει εφταργάσιμες, τι να κάνεις, να πάρεις δυο τέτοια. Τέλος πάντων, να σας πω ότι εμείς μένουμε Λαγονίση και το πιο κοντινό είναι στο αεροδρόμιο, που σε εμάς είναι, ας πούμε, μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά, δεν είναι όμως και πάρα πολύ κοντά. Οπότε λέω, για να μην, τέλος πάντων, ζαλίζω τον άντρα μου και τα λοιπά, επειδή έχει ξεκινήσει και τη δουλειά, ας τα παραγγείλω. Κούνια που με κούναγε, μου έρχεται την ίδια μέρα mail και μου λέει ότι θα καθυστερήσει άλλες 3 εργάσιμες από τις 7. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή τρέχα γύρευε. Τέλος πάντων, παίρνω τηλέφωνο, ακυρώνω την παραγγελία, η οποία μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ακυρωθεί. Έχω στείλει δεύτερο mail, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και παίρνουμε τα πόδια μας με τον άντρα μου και τα παιδιά μας και το αυτοκίνητό μας και πάμε να τα πάρω, παιδιά. Γιατί τι έγινε κιόλας, ξέχασα να σου πω. Όταν ακύρωσα την παραγγελία, μπήκα μέσα και τι είδα? Ότι στο αεροδρόμιο δεν είχε διαθέσιμα τέτοια τεμάχια, είχε στην Αθήνα, εκεί στο Αιγάλεο που έχει τα IKEA. Τέλος πάντων, όλο νουνίζαμε με τον άντρα μου, σκεφτόμασταν και λέγαμε τι θα κάνουμε, θα πάμε μέχρι την Αθήνα, ας πάμε μέχρι την Αθήνα. Μέχρι το μεσημέρι, εκείνη τη ημέρα που το σκεφτόμασταν, ξαναμπαίνω μέσα και παιδιά έχουν πάρει νέο εμπόρευμα. Παίρνουμε λοιπόν, όπως σας είπα, όλα το νοματιόν μας και πάμε και παίρνουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εκείνη την ημέρα που πήγα και πήρα επιτέλους αυτά τα ταπεράκια και βρήκα και καπάκια, θα δείτε. Και μετά έχουμε κανονίσει να πάμε με μία φίλη μας, να πάμε να τη δούμε δηλαδή στην Κερατέα, και να πάμε μετά δάσκαλιο και κακιά θάλασσα. Να κάνουμε βολτίτσα και να δούμε πού θα πηγαίνουμε για μπάνιο. Γιατί νομίζω, εντάξει, Λαγονίση, Παλαιά Φώκια, έχουμε πάει, εντάξει, τα έχουμε φάει με το κουτάλι που λένε. Από εκεί όμως θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να δούμε πόσο ωραία περάσαμε, αν πήραμε τελικά τα τσιπεράκια, πόσο ταλαιπωρηθήκαμε για το συγκεκριμένο πράγμα και γενικά πόσο ωραία ήταν μετά. Φύγαμε! Φτάσαμε λοιπόν IKEA, έχω μεγάλη αγωνία να δω αν όντως είναι εδώ τα πραγματάκια αυτά λοιπόν που μας ενδιαφέρουν. Πάμε να δούμε, πάμε να ζητήσω τον κωδικό και πάμε να δούμε. Προχωράω, προσπαθώ να το βρω, ρωτάω, ελπίζω να το βρω. Και ναι, τα βρήκαμε. Έλα ρε. Και έχει και καπάκι. Δεν κακό, δεν καθόλου κακό. Θα πάρουμε και καπάκι. Και ναι, τα πήραμε επιτέλους. Όχι, σιγά μην καθόμουν να περιμένω, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή πραγματικά, επιτέλους.
Χαμός! Χαμός! Έλα, δώσε! Μπράβο! Ναι, τέλεια! Πού αλλού θες να πάμε? Πάμε, φύγαμε. Το δράκο, ναι! Για πάμε να δούμε πόσο ωραίος είναι. Μπράβο ρε Σπύρο! Πω πω τι ωραίο που είναι το δελφινάκι! Όχι, εδώ! Όχι, τι είναι? Εδώ! Ωραίο! Πού άλλο θες να πάμε? Να πάμε στο καράβι? Για μπες μες στο καράβι. Τι είναι αυτό? Και αυτό γουά είναι? Δράκος είναι, τι είναι, δεινόσαυρος? Μα η τέτοια του δεν είναι σαν του φιδιού ρε εσύ. Φίδι. Η ουρά, φίδι είναι. Πω πω, ένα καράβι. Πω πω πω. Ερχόμαστε στη σημερινή ημέρα που ξυπνάμε 8 η ώρα το πρωί και ναι παιδιά μας έχουν κόψει το ρεύμα, είναι προγραμματισμένη η διακοπή ρεύματος, δεν μας ενημέρωσε κανείς βέβαια, πρέπει να μπούμε εμείς στη σελίδα. Μέχρι τις 4 έλεγε, τελικά πήγε 5.30 και μετά ήρθε το ρεύμα. Τι έγινε μέσα σε όλη εκείνη την αναμπουμπούλα? Εγώ τελικά έφτιαξα το τραπεζάκι μέχρι ένα σημείο, για να μην χάνω χρόνο ρε παιδί μου. Πήγα να ψάξω για ξύλο, για ξυλάκια αυτά τα ενδιάμεσα, να δούμε τα βρήκα, δεν τα βρήκα. Και θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα, όπου θα φτιάξουμε αυτό το τραπέζι και θα το δούμε όλοι μαζί. Φύγαμε. Επόμενη μέρα λοιπόν και πραγματικά παιδιά, νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν γίνεται με αυτό το τραπεζάκι, δεν μπορώ. Να σας πω ότι έχω εδώ αυτά που σας έδειξα από χθες. Έχω εδώ στήσει το τραπεζάκι, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά, διότι από τις 8 το πρωί δεν έχουμε ρεύμα και εγώ έστησα το τραπεζάκι για να μετρήσω αυτά τα ωραία τα πραγματάκια. Βλέπεις εδώ από το άγχος μου έχω βγάλει και ένα τέτοιο. Δεν είναι έρπης, αλλά ξέρεις, έχει σκιστεί το χείλος και είναι χάλια. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσω. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει εδώ πέρα το τραπεζάκι, αλλά εκεί θα σταματήσει, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε ούτε να πάμε στον καράζ που έχει τα μικρά τα ξυλαράκια να πάρουμε ξυλαράκια, ούτε να πάρουμε τα εξαρτήματα που θέλουμε, τέλος πάντων, να το φτιάξουμε, ούτε τίποτα. Οπότε έχουμε σταματήσει εκεί. Εν τω μεταξύ, ο Σπύρος με τον μπαμπά έχουν φύγει, πήγανε για κούρεμα, το πήρε ο μπαμπάς του Σπύρο για να τον κουρέψει σε κουρέα, σε άντρα. Απλά είπε ο μπαμπάς να πάμε και σε άντρα κομωτή να δούμε πώς είναι και να πάνε και μαζί. Δηλαδή ήθελε ο μπαμπάς να πάει μαζί του για κούρεμα. Δεν έχουμε θέμα με την κομμότρια, εγώ πρέπει να τη φέρω κάποια στιγμή να κουρευτώ επίσης. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Οπότε θα δούμε και το Σπύρο με το καινούριο του κούρεμα, εννοείται. Προς το παρόν, το μόνο που έχω κάνει είναι να ξεκινήσω και άλλα χαρίσματα. Έβγαλα φωτογραφίες για χαρίσματα στην ομάδα από μαμά σε μαμά, οπότε θα χαρίσω και εκεί πραγματάκια. Όταν να φύγουν φυσικά θα σας τα δείξω, εννοείται, και θα τα συσκευάσουμε μαζί, δεν το συζητάμε αυτό, μόλις κανονιστούν και δοθούν. Οπότε αυτά ελπίζω σε περίπου 2 ώρες, 3, ναι τώρα. Τώρα η ώρα είναι 1, φανταστείτε από τις 8 δεν έχουμε ρεύμα. Πού είναι η αγάπη μου, κουρεύτηκε? Τι ωραίος που έγινες, Σπύρο μου! Γιαγιά! Τι είναι, είδες και τη γιαγιά έξω? Ναι. Μπράβο, αγάπη μου! Τι ωραίο νινάκι που έχω εγώ! Πόρτα! Πόρτα? Ναι. Α, κλείσατε την πόρτα έξω, επειδή δεν έχει ρεύμα? Ναι. Μπράβο, αγάπη μου! Μπράβο, αγάπη μου! Λοιπόν, μετά από λίγη ώρα, κάτι πήγε στο μάτι μου, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά. Λοιπόν, μετά από λίγη ώρα, έχω έρθει εδώ στην αποθήκη. Γιατί σκέφτηκα ότι όσο περιμένουμε το ρεύμα, θα πρέπει εγώ να βρω τα ξυλάκια αυτά. Οπότε ήρθα εδώ στην αποθήκη, μπας και βρω τίποτα. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά εδώ,
αυτά εδώ μας κάνουνε. Και κατέβασα αυτό εδώ. Δεν ξέρω από τι είναι. Είναι από μένα γιατί έχει δικιά μου ταινία πάνω, οπότε είναι δικά μου. Αλλά ναι, νομίζω ότι το βρήκα. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που θέλει. Και φυσικά θα το κόψω εκεί που θέλει. Θα το μετρήσουμε δηλαδή για να το κόψω εκεί που θέλει. Και θα το φτιάξω επιτέλους. Όταν θα έρθει το ρεύμα. Ναι. Γιατί εκεί είναι το εργαλείο, τέλος πάντων, είναι στον γκαράζ που θέλει ρεύμα για να το πάρουμε. Πού θα μου πάει να το φτιάξω. Κάποιες ώρες αργότερα και αφού ήρθε τελικά το ρεύμα, πάμε να το φτιάξουμε. Έχουμε όλα τα σύνεργα. Λοιπόν, έχω εδώ αυτά. Αυτό είναι για να κόψω το ξύλο και αυτό είναι για να το καρφώσω. Καλά θα περάσουμε, πιστεύω. Λοιπόν, τώρα έχω φτιάξει το τραπέζι. Βασικά δεν σας το έδειξα γιατί δεν είναι τίποτα από δάχτυλο. Δηλαδή, στην ουσία είναι βίδες και τα ενώνεις μεταξύ τους. Τίποτα. Ενώνεις αυτό το τελάρο με τα πόδια. Δεν έχει κάτι. Εδώ έχει τις εσοχές. Και τώρα θα πρέπει να βάλουμε, εφόσον ήρθε και το ρεύμα, θα πρέπει να βάλουμε τα ξυλάκια. Πρέπει να τα κόψουμε και να βάλουμε ένα εκεί, ένα στη μέση και ένα από την άλλη, ώστε να κάτσουν τα περάκια που είπαμε. Λοιπόν, έχουμε μετρήσει εδώ πέρα και βλέπουμε ότι θέλει 45 εκατοστά ή 3 45άρια στην ουσία. Να βάλουμε στην άκρη, στο κέντρο και στην άλλη άκρη. Λοιπόν, τώρα έχω φέρει αυτό εδώ το οποίο θα μετρήσουμε. Θέλουμε 45 όπως είπαμε. Θα μετρήσουμε και μετά θα κόψουμε. Λοιπόν, έχω τα 45 εκατοστά εδώ. Λοιπόν, και θα πάρουμε... να μαρκάρουμε εδώ 45. Ωραία. Και από εδώ που θα σταματήσουμε, θα κάνουμε το επόμενο. Και τα έκανα όλα μέχρι το τελευταίο, οπότε πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε από το μεσαίο. Νομίζω ότι πάει τέλεια. Είναι και μαλακό. Και τα τρία λοιπόν είναι έτοιμα, ίσα. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Μας βγήκαν απόλυτα ίσια, οπότε πάμε να τα βάλουμε. Λοιπόν, τώρα μόλις τα τοποθέτησα, έχω βάλει ένα εδώ πέρα, τα έχω ψιλοστερεώσει, αλλά φυσικά χρειάζονται το πραγματάκι αυτό που είναι σαν, ξέρετε, σαν συρραπτικό. Και από εδώ. Okay. Ορίστε λοιπόν, το φτιάξαμε, είναι έτοιμο. Πάμε να το στήσουμε, τέλειο. Λοιπόν, τώρα αφού είναι έτοιμο, έχω βάλει και τα καπάκια του, μιας που τα πήραμε. Βάζεις και αυτό τώρα υποτίθεται από πάνω, αλλά αυτό δεν είναι σταθερό. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα το κάνω αυτό δηλαδή το από πάνω, θα το τριμάρω ή όχι. Αλλά... ναι, θα δείξει. Θα δείξει. Μπορεί να το τριμάρω και να το έχω 2-1. Και αργότερα να το δώσω όπως είναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη να σας πω την αλήθεια. Μάλλον δεν θα το κάνω κάτι και απλά θα το έχω έτσι, σαν κάλυμα. Και όταν θέλουμε θα το χρησιμοποιήσουμε και σαν τραπεζάκι. Μάλλον δεν θα το τριμάρω. Θα το αφήσω έτσι. Απλά ελπίζω και ευελπιστώ ότι θα το χρησιμοποιούμε σαν τραπεζάκι να μην πηγαίνω έρχεται αυτό. Θα δω τι θα κάνω δηλαδή. Τι stop θα του βάλω και θα είναι μια χαρά, πιστεύω. Προς το παρόν έγινε πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά ό,τι πρέπει για τις δραστηριότητούλες μας. Και τώρα για όσο χρόνο μου απομένει, τι έχω να φτιάξω, το καρεκλάκι μας. Και πάει και αυτή η μέρα, αύριο θα δούμε και που θα κάτσει και που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την πρώτη μας δραστηριότητα, την πιο έτσι, πώς να το πω, την πιο απλή. Οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα με τον ίδιο τρόπο που έκανα το τραπεζάκι, θα κάνω τώρα και το καρεκλάκι. Πάμε να το κάνουμε τσάκα τσάκα. Λοιπόν και αυτό. Μακάρι να μπορέσω να βρω και άλλη μια τέτοια καρεκλίτσα. Μακάρι να βρω μια μεμονωμένη. Ίσιο φαίνεται, δεν μπαλατζάρει. Okay. Μια χαρά. Τώρα πρέπει να μαζέψω όλο αυτό το χαμό. Να σας πω φυσικά ότι ο Σπύρος με τον μπαμπά έχουν πάει για βόλτα. Οπότε γι' αυτό εγώ μπορώ και κάνω όλα αυτά που κάνω εδώ πέρα. Οπότε πάμε να μαζέψουμε. Να μαζευτούμε γενικά. Και the next day. Να δούμε τι θα γίνει. The next day. Επόμενη μέρα λοιπόν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Πάμε να δούμε, παιδιά, ο Σπύρος
πώς θα του φανεί το καινούριο τραπεζάκι με το καρεκλάκι του και όλα αυτά και τι θα κάνει. Έχω τεράστια αγωνία, πάμε να δούμε. Γεια σου Σπύρο, καλημέρα! Τι κάνεις? Ωραία. Τι είναι αυτό? Θες να το ανοίξουμε να δούμε? Ναι. Ναι. Άλλα ούνα, άλλα ντουε. Τάκι! Τέλεια! Πόσο σ' αρέσει? Ντάκι! Πολύ, αγάπη μου. Για βγάλω τα καπάκια. Βουάου, βγάλω το άλλο. Ω, τέλεια είναι! Σπύρο μου, εδώ θα κάνουμε μια φοβερή κατασκευή. Λοιπόν, θέλεις να φτιάξουμε άμμο με αλεύρι και λάδι και να βάλουμε αυτά τα υπέροχα πυραμιδάκια που έχουμε, ε? Ναι! Ναι, θα παίξουμε! Ναι! Τέλεια. Για να φτιάξουμε την άμμο, λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε αλεύρι ολικής άλεσης. Τρελαίνεται το Σπύρος τώρα. Λοιπόν, θα το ρίξουμε. Ωραία, έλα. Βάλαμε τώρα αλεύρι ολικής άλεσης για να φαίνεται ωραία η άμμος. Και πάμε να βάλουμε λαδάκι τώρα. Ρίχνουμε τώρα το λάδι. Ωραία, ωραία. Και τώρα περίμενα να το ανακατέψουμε με ένα κουτάλι. Για να κατέψετε εσύ με ένα κουτάλι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Είναι τέλεια η άμμος μας. Ναι. Πάμε να φέρουμε και τα τουβλάκια μας. Ναι. Αυτά εδώ έλεγα Σπύρο, αυτά τα πολύ ωραία. Πού πεις τα χεράκια σου εδώ πέρα. Να τα πάρεις. Μαμά εδώ. Να με, ρίξε. Μπράβο Σπύρο. Έχουμε ξετρελαθεί με το τραπεζάκι μας, το sensory table μας και με την άμμο μας και με όλα. Μπράβο, μπράβο! Λοιπόν, το Σπύρος, παιδιά, έχει ξετρελαθεί. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη μάνα που πραγματικά ο Σπύρος έχει μια σχολεία που πιστεύω πάρα πάρα πολύ ότι θα του αρέσει. Ήδη του αρέσει, ήδη κάνει τέλεια πράγματα. Μπράβο Σπύρο μου! Και αυτό το κόλπο με την άμμο, παιδιά, είναι τέλειο. Πραγματικά είναι σαν άμμος. Και φυσικά, εφόσον κλείνουν αυτά, θα τα κρατήσουμε για το επόμενό μας παιχνίδι, έτσι. Και λοιπόν, περάσαμε τέλεια πραγματικά και θα περνάμε από εδώ και πέρα τέλεια και ό,τι δραστηριότητα έχουμε θα σας τη δείχνω, όπως και στο Instagram. Στο Instagram επίσης σας έχω σε short reel πάλι πώς φτιάχτηκε το τραπεζάκι, να το έχω έτσι ολοκληρωμένο. Θα έρθουν φωτογραφίες, θα έρθουν πάρα πάρα πολλά πράγματα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ξεκινάει ένας μήνας υπέροχος. Αυτά λοιπόν από μένα, εύχομαι σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε και μέχρι το επόμενο βίντεο από εμάς, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε! Μουα! Thank you.